Ο Πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν επικράτησε εκ νέου για τέταρτη φορά στις κάλπες των βουλευτικών εκλογών της Κυριακής 3ης Απριλίου. Κατά την ομιλία του έστειλε μήνυμα όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με την οποία διαφωνεί ανοιχτά για τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, αλλά και στον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο 58χρονος πρωθυπουργός της Ουγγαρίας τόνισε στους υποστηρικτές του στη Βουδαπέστη: «Θα θυμόμαστε αυτή τη νίκη μέχρι το τέλος της ζωής μας, γιατί έπρεπε να παλέψουμε ενάντια σε ένα τεράστιο πλήθος αντιπάλων. Την τοπική αριστερή πτέρυγα, την διεθνή αριστερή πτέρυγα, τους γραφειοκράτες των Βρυξελών, όλα τα χρήματα και τους θεσμούς της αυτοκρατορίας του Σόρος, τα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης και τον Ουκρανό πρόεδρο επίσης. Ποτέ δεν είχαμε τόσους παλούς αντιπάλους ταυτόχρονα». Ο πλέον φιλικά διακείμενος στο Κρεμλίνο ηγέτης στην Ευρωπαϊκή Ένωση είδε το κόμμα του να προηγείται με ποσοστό 53,7% έναντι 34,4% της συμμαχίας 6 κομμάτων της αντιπολίτευσης, με καταμετρημένο το 86% των ψήφων, και κήρυξε πανηγυρικά την νίκη του.